Ήταν μέσα Μαρτίου του 1999 όταν η Θεσσαλονίκη ετοιμαζόταν να φιλοξενήσει το πρώτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Ο ιδρυτής του, Δημήτρης Αιπίδης, και μια ολιγομελής ομάδα συνεργατών του δούλεψαν σκληρά και κόντρα σε όλες τις προβλέψεις κατάφεραν να παρουσιάσουν την εβδομάδα 15 με 21 Μαρτίου το πρώτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης εικόνες του 21ου αιώνα. Ήταν λίγες οι συμμετοχές, ιδιαίτερα οι ελληνικές συμμετοχές ήταν πολύ λίγες. Γιατί πιστεύω δεν υπήρχε ουσιαστικά, δεν υπήρχε ελληνικό ντοκιμαντέρ. Με πόσους ανθρώπους μοιραστήκατε το όραμά σας τότε? Απίστευτα λίγους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης, η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη. Συγκεντρωθήκαμε στο μικρό δωμάτιο πάνω από το Λίβιο και με δάκρυα και αυτά, η συγκίνηση φοβερή. Παρήγγειλα, θυμάμαι, ένα μπουκάλι σαμπάνια από το Ηλέκτρα, το ξενοδοχείο απέναντι. Και γιορτάσαμε την επιτυχία σε πλαστικά ποτηράκια, με σαμπάνια και δάκρυα, πολλά δάκρυα. Τα πρώτα χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μετά από μια δεκαετία και πλέον το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ θα έφτανε να ανταγωνίζεται ευθέως το μεγάλο αδελφάκι του, το φεστιβάλ κινηματογράφου, και να συγκαταλέγεται μέσα στις κορυφαίες αντίστοιχες διοργανώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ προσωπικά το πρώτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που δούλεψα ήταν το δεύτερο, το 2000. Θυμάμαι ότι η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ μικρή. Ήταν αρκετά ριζοσπαστική για την εποχή της. Ο κόσμος συνέδεε το ντοκιμαντέρ με την τηλεόραση, με τις ταινίες του National Geographic ή με κάποια πορτρέτα ποιητών, τέλος πάντων, ή σημαντικών ανθρώπων, αλλά πάντοτε στην τηλεόραση. Όσο περνούσαν τα χρόνια, οι συμμετοχές αυξάνονταν, ενώ όλο ένα και περισσότερα ήταν τα ελληνικά ντοκιμαντέρ, τα οποία την πρώτη χρονιά δεν ξεπερνούσαν τα 7. Άλματα πραγματοποιήθηκαν και στο κομμάτι του τεχνικού εξοπλισμού. Εμείς όταν ξεκινήσαμε με μηχανήματα τα οποία σήμερα μοιάζουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τον πρώτο χρόνο, δηλαδή τους 286 πριν καν πάμε στους Pentium. Μέσα σε 18 χρόνια έχουμε αλλάξει 4 μηχανήματα, 4 γενιές μηχανημάτων ήρθαν μέχρι να φτάσουμε στο DCP. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είχαν και μεγάλο κόστος. Σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε προβολικά high definition και να μην πω και τα 4K έχουμε εμείς εδώ πέρα, ούτε καν 2K. Το πρώτο αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ήταν στο σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρίκιο. Ακολούθησαν δεκάδες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και masterclasses από διακεκριμένους δημιουργούς που συστήθηκαν στο κοινό της Θεσσαλονίκης μέσω του φεστιβάλ. Πάρα πολλοί έχουν περάσει από εδώ, ο Άλμπερ Μέισλες, η Μπάρμπαρα Κόπλα, η Χον Κασάλο, ο Σινόφσκι, ο Μπρους Σινόφσκι, ο Τζο Μπέρλιντζερ. Αν σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο είχαμε, ας πούμε, 2-3 αφιερώματα, μπορεί να φανταστείτε στη διάρκεια των ετών πόσοι πολλοί ήρθαν εδώ. Ο Λόζνιτσα, πολλοί από αυτούς άγνωστοι στο ελληνικό κοινό. Εξίσου πολλές ήταν και οι όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν διοργανωτές και κοινό στα 18 αυτά χρόνια, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θεωρούνταν δεδομένες. Θυμάμαι τα χρήματα που είχαμε μαζέψει πριν πολλά χρόνια για να κτιστεί ένα σχολείο στο Αφγανιστάν. Ένα σωρό πράγματα. Τις ζωντανές συνδέσεις που είχαμε, τις διασκέψεις με τον Νόαμ Τσόμσκι, με το Δερτούζο τα πρώτα χρόνια. Και κάπως έτσι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έφτασε από την παιδική ηλικία στην εφηβική και στην ενηλικίωση, στην οποία και αλλάζει σελίδα.